λύση στα προβλήματά μας βρίσκεται στο να οργανώσουν οι εργαζόμενοι την αντεπίθεσή μας με βάση τις ανάγκες μας. Να μην περιμένουμε κανένα σωτήρα, καμία εναλλαγή κυβέρνησης. Νομίζω τα έχουμε ζήσει στο πετσί μας, αριστερές, δεξιές, κεντρώες, συνεργασίες, τα πάντα. Ο ένας παίρνει από τον άλλον την αντιλαϊκή σκυτάλη και συνεχίζει για μας από το κακό στο χειρότερο, για τους καπιταλιστές και τους πλούσιους, όλο προς το καλύτερο. Οπότε νομίζω ότι στο δρόμο που φωτίζει και το ΚΚΕ με την πρότασή του, είναι και η μόνη διέξοδος για τους εργαζόμενους. Το να παλέψουμε δηλαδή οι εργαζόμενοι μέσα από τα σωματεία μας για τις σύγχρονες ανάγκες μας. Να μην υποταχθούμε στη λογική του μικρότερου κακού, ότι δεν βγαίνει το αφεντικό, δεν βγαίνει το κράτος, ένα κράτος που δίνει σωρία χρηματοδοτήσεων σε επιχειρηματικούς ομίλους για να κάνουν τους πολέμους για τα συμφέροντα της αστικής τάξης, και για το λαό, για τις λαϊκές ανάγκες συνολικά, μόνιμα δεν βρίσκουν ούτε ψίχουλο. Ή μάλλον κάποια ψίχουλα κατά περιόδους πετάνε για να ξεγελάνε και το λαό. Οπότε εκεί είναι η ελπίδα, εκεί πρέπει να κατευθυνθούν οι αγώνες των εργαζόμενων, να έχουν σωστό προσανατολισμό, τα συμφέροντα των εργαζόμενων, μακριά από κυβερνητικές αυταπάτες ότι μπορεί να μαλλίσουν τα προβλήματα. Και είναι και, να προσθέσω, ότι δείγμα το ότι όλοι οι υπόλοιποι λένε στους εργαζόμενους, στο λαό, κάτσε στη γωνία να σου λύσω εγώ το πρόβλημα. Το ΚΚΕ σου λέει ότι σήκω, πίστεψε στη δύναμή σου και αγωνίσου μαζί μας για να φέρουμε τούμπα την κατάσταση. Ένα πράγμα είναι σίγουρο, ότι όλα αλλάζουν. Τίποτα δεν μένει στατικό. Η ζωή των εργαζομένων, για παράδειγμα, εδώ και χρόνια αλλάζει προς το χειρότερο. Το θέμα λοιπόν είναι ότι αλλάζουν, αλλά προς το καλύτερο ή προς το χειρότερο. Και σίγουρα για ποιον. Γιατί δεν είναι το ίδιο για όλους. Ας πάρουμε για παράδειγμα το δύσκολο χειμώνα που μας λένε. Προμηνύεται χειρότερος, όντως, για τους εργαζόμενους όμως. Αλλά θα είναι καλύτερος για τα μονοπόλια της ενέργειας, που με έναν από τους σημαντικότερους ομίλους στη χώρα, για παράδειγμα, να καταγράφει αύξηση κερδών μεγαλύτερη από το 450% μόνο στο πρώτο εξάμηνο του 2022, σε συνδυασμό βέβαια και με την απογείωση της τιμής του πετρελαίου. Θα είναι καλύτερος για τους εμπόρους όπλων διεθνώς, που από την αρχή του περιαλιστικού πολέμου στην Ουκρανία έχουν καταγράψει αυξήσεις ρεκόρ, κέρδη ρεκόρ, με τεράστιο όγκο οπλισμού να σκοτώνει στα πεδία των μαχών ή να χάνεται στη μαύρη αγορά, όπως παραδέχονται και τα ίδια στελέχη του ΝΑΤΟ. Θα είναι καλύτερος για τους tour operators, που θησάβρισαν και αυτό το καλοκαίρι από τουριστικό θαύμα, όπως μας λένε, ξεζουμίζοντας βέβαια όλους τους εργαζόμενους του κλάδου. Θα είναι καλύτερος για τους κλινικάρχες και στη χώρα μας, όπου με αυξήσεις των κερδών τους γύρω στο 250% εν μέσω πανδημίας. Ίδια η πείρα λοιπόν απαντάει στο ερώτημα. Όπου οι εργαζόμενοι οργανώθηκαν, πάλεψαν, έβαλαν μπροστά τις δικές τους ανάγκες, κατάφεραν να νικήσουν. Και μάλιστα κατάφεραν να νικήσουν ένα πολύ δύσκολο αντίπαλο. Γιατί όπως έδειξε και ο αγώνας, η νίκη των απεργών στην Κόσκο, ανέδειξε ότι ο αντίπαλος είναι δύσκολος, είναι αδίστακτος, αλλά δεν είναι παντοδύναμος. Αυτό που πρέπει να κρατήσουμε ως συμπέρασμα είναι ότι ό,τι έχουμε κατακτήσει μέχρι τώρα, το κερδίσαμε με σκληρό, αποφασιστικό, ταξικό αγώνα. Οι εργαζόμενοι στην Κόσκο και οι οικοδόμοι, που αντί να μένουν θεατές στις κερδοφορίες των κατασκευαστικών ομίλων και του κινέζικου μονοπωλίου στον Πειραιά, αντί να λένε πάλι καλά που είμαστε ζωντανοί από τα εργατικά ατυχήματα, έδωσαν σκληρές απεργιακές μάχες και κατάφεραν να υπογράψουν συλλογικές συμβάσεις εργασίας, κατοχυρώνοντας αυξήσεις και σημαντικές κατακτήσεις. Οι εργαζόμενοι στην eFood και στα μεταλλεία Χαλκιδικής δεν περίμεναν την επόμενη κυβέρνηση που τάχα θα άλλαζε το νόμο έκτρωμα, όπως είναι γνωστό, στο νόμο Χατζηδάκη, αλλά με τον αγώνα τους τον έσπασαν στην πράξη. Οι εργαζόμενοι στη Μαλαματίνα και στα λιπάσματα Καβάλας δεν είπαν «έρχεται δύσκολος χειμώνας,
δεν άφησα για αύριο αυτό που μπορούν να κάνουν σήμερα. Δεν περίμεναν από μηχανείς σωτήρες να τους λύσουν δίθεν τα προβλήματα μέσα από το αλυσβερίσι της κυβερνητικής εναλλαγής, δεν ξέρω τι άλλο. Με την αταλάντευτη στάση τους έβαλαν δύσκολα, πραγματικά, έβαλαν δύσκολα στην εργοδοσία και την κυβέρνηση. Ζέστηναν την ατμόσφαιρα, μας σήκωσαν όλους ένα μπό υψηλότερα, αναδεικνύοντας ότι μόνο ο λαός μπορεί να σώσει το λαό. Όλοι αυτοί οι αγώνες, λοιπόν, έχουν ιδιαίτερη σημασία στις σημερινές συνθήκες. Γιατί είναι σημερινές δύσκολες συνθήκες. Γιατί αποδεικνύουν την ικανότητα της εργατικής τάξης να αγωνίζεται, να οργανώνεται, να δίνει μαθήματα ταξικής αλληλεγγύης, να απαντά στην εργοδοτική καταστολή, στην εργοδοτική τρομοκρατία και το κράτος της άρχουσας τάξης. Να δημιουργεί προϋποθέσεις για να εκπληρώσει την ιστορική της αποστολή, που είναι η κατάργηση της εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο. Ειδικά στις σημερινές συνθήκες, που γίνονται προσπάθεια να καλλιεργηθεί ένα κλίμα αναμονής. Απ' τη μία, η κυβέρνηση που μοιράζει ψίχουλα στο λαό με βάουτσερ και πας, όπως είπαμε, και δισεκατομμύρια απ' την άλλη στο μεγάλο κεφάλαιο. Απ' την άλλη, όλα τα υπόλοιπα κόμματα που μας λένε ότι με την αλλαγή στην κυβέρνηση θα βελτιωθεί η ζωή μας. Όπως μας έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ και εν μέσω πανδημίας, ότι περιμένετε τώρα, καθίστε ήσυχα, θα λογαριαστούμε μετά. Εμείς λέμε ξεκάθαρα ότι δεν υπάρχουν σωτήρες. Δεν χρειάζεται να ζήσουμε τα χειρότερα, αυτά τα χειρότερα που έρχονται, για να πούμε φτάνει, ως εδώ δεν πάει άλλο. Δεν είναι ούτε αναγκαίο, ούτε μοιραίο να ζήσουμε έναν ακόμα χειμώνα πιο δύσκολο από τους προηγούμενους. Δεν πρέπει να ανεχτούμε να συνεχίσουμε να δουλεύουμε ατελείωτες ώρες με ένα μισθό που δεν φτάνει ούτε με τα μέσα του μήνα για να καλύψουμε τις βασικές μας ανάγκες. Ξεκινάμε από την αφετηρία ότι σήμερα υπάρχουν οι αντικειμενικά οι συνθήκες και οι προϋποθέσεις για να ζούμε καλύτερα με βάση τις δυνατότητες της επιστήμης, της τεχνολογίας, της παραγωγής. Αυτό που ζει σήμερα η εργατική τάξη σε καμία περίπτωση δεν αντικατοπτρίζει τις παραγωγικές δυνατότητες της χώρας μας. Το πλούτο που με υδρότα παράγουν οι εργαζόμενοι. Πίσω από την ενεργειακή φτώχεια είναι ο λογαριασμός της πανάκριβης ενέργειας. Ο κίνδυνος για την ενεργειακή επάρκεια της χώρας, ακριβώς λόγω των συμφερόντων των εγχώριων μεγάλων ομίλων. Πίσω από το τσάκισμα στο λαϊκό εισόδημα και την ακρίβεια που μαστίζει το λαό και είναι τα απίστευτα κέρδη που συσσωρεύουν τα μονοπόλια. Είναι το κυνήγι και ο ανταγωνισμός για τα μεγαλύτερα μερίδια της αγοράς. Είναι το άγριο φοροκυνηγητό για τα λαϊκά στρώματα και οι φοροαπαλλαγές για το μεγάλο κεφάλαιο. Ξέρουμε ποιος είναι ο αντιπαλός μας, η εξουσία του κεφαλαίου, και ξέρουμε πως δεν πρόκειται να σταματήσει την επίθεση εναντίον μας αν δεν αναμετρηθούμε εμείς μαζί του. Ο αντίπαλός μας είναι αδίστακτος. Χρησιμοποιεί όλα τα μέσα. Αξιοποιεί πλαστά πολιτικά διλήμματα για να εγκλωβίσει τη δυσαρέσκειά μας και την αγανάκτησή μας. Όμως αυτός ο αντίπαλος δεν είναι παντοδύναμος. Ψήνεται ο καυγάς ανάμεσα στους μεγάλους ομίλους για την πειρασιά της πίτας, της κοινοτικής και της κρατικής χρηματοδότησης. Μπορούμε και πρέπει να σημαδέψουμε αυτό τον πραγματικό αντίπαλο και τα κόμματα που τον υπηρετούν, τη Νέα Δημοκρατία, το ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ και τους άλλους. Κανείς δεν πρέπει να πέσει στην παγίδα της αναμονής των βουλευτικών εκλογών, όποτε αυτές και αν γίνουν. Και να μπούμε στη λογική του μικρότερου κακού. Απαντάμε χωρίς περιστροφές. Μπορούμε να ζήσουμε καλύτερα αν σταματήσει να λειτουργεί η οικονομία με γνώμονα το καπιταλιστικό κέρδος. Αυτό είναι ο βραχνάς. Μπορούμε να ζήσουμε καλύτερα αν δημιουργήσουμε τους όρους και προϋποθέσεις για να ανατρέψουμε το κεφάλαιο και την εξουσία του. Το ΚΚΕ πρωταγωνιστεί σε αυτή τη μεγάλη αγωνιστική, ανατρεπτική πρωτοβουλία, γιατί δεν έχει καμία δέσμευση από τους μονοπωλιακούς ομίλους, από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ. Τεκμηριώνουμε και στο πρόγραμμά μας ότι ο λαός μπορεί να ζήσει πολύ καλύτερα με βάση τις δυνατότητες του σήμερα. Αλλά αυτό μόνο η εργατική λαϊκή εξουσία μπορεί να το διασφαλίσει και να εξασφαλίσει εργατικά λαϊκά συμφέροντα. Η συμπόρευση και ενίσχυση του κομμουνιστικού ΚΚΕ παντού, στους τόπους δουλειάς, στους αγώνες και στις εκλογές, όποτε και αν γίνουν αυτές, είναι συμβολή στον αγώνα για αυτή την προοπτική, για τη μόνη διέξοδο υπέρ του λαού, που είναι και το σύγχρονο, το αναγκαίο για τον 21ο αιώνα. Εμείς δεν χωρίζουμε τους εργαζόμενους από το τι ψηφίσανε στις τελευταίες εκλογές, σε δεξιούς, αριστερούς, κεντρώους κτλ. Εμείς τους καλούμε να σκεφτούν, να επιλέξουν πολιτικά και να δράσουν αγωνιστικά.
για να ικανοποιήσουμε επιτέλους τις ανάγκες μας με βάση το ταξικό συμφέρον τους και τις τεράστιες δυνατότητες που υπάρχουν σήμερα. Έχουμε εμπιστοσύνη στη δύναμη και στο κριτήριο των εργαζομένων, ακόμα και όταν τους πιέζουν με εκβιαστικά και ψεύτικα διλήμματα. Μαζικός, αποφασιστικός, λαϊκός αγώνας, λοιπόν, και ισχυρό κουκουέ παντού είναι η μόνη απάντηση στα χειρότερα που έρχονται και αυτά που μας ετοιμάζουν. Όσο για το χειμώνα που έρχεται, με οργάνωση και αγώνα και αλληλεγγύη, εμείς υποσχόμαστε ότι θα το κάνουμε δύσκολο, αλλά για αυτούς, όχι για μας.